Άμα ρε παιδιά δουλεύει εδώ πέρα, τι γίνεται. Okay, πρέπει να είμαστε κομπλέ. Τώρα παιδιά θα να παίξω racing σήμερα, αλλά πάλευα εδώ να φτιάξω το σκηνικό όλη μέρα. Οπότε θα κάνουμε κάτι χαλαρό. Κάνουμε κανένα δρομολογιάκι στο Eurotrack. Okay, μισό λεπτό να δω κάτι. Πρέπει να είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, έχω. Μισό λεπτό. Okay, λοιπόν είμαστε κομπλέ πιστεύω. Okay, λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν έχω αυτήν εδώ την ερπίστρια και την πάω νομίζω Φιλανδία, νομίζω πρέπει να την πάω. Ναι, κάπου στη Φιλανδία την πάω. Okay. Εδώ στο πόρι. Περνάμε και από Εσθονία νομίζω εδώ το Τάλιν. Ναι, Εσθονία πρέπει να είναι εδώ. Περνάμε με καράβι απέναντι, κομπλέ. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το δρομολόγιο. Θα δούμε. Όμως να βάλουμε μπροστά το εργαλείο. Να μαζέψουμε και ένα φράγκο να το φτιάξουμε. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ βαρύ το φορτίο, οπότε δεν θα δυσκολευτούμε και ιδιαίτερα πιστεύω. Έχει λίγο ζόρι. Α, θα το καταφέρει το σκάνια, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
έχουμε λίγο χωματόδρομο εδώ. Και όλα κομπλέ. Α, εδώ έχουμε πολύ χωματόδρομο. Το σπάσαμε. Λίγο άσφαλτο ρε παιδιά να στρώσουμε εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα ετοιμάσω όλα, να κάνω και δύο stream. Γιατί έλεγα να κάνω ένα ωραία dirt rally, μάλλον να έκανα σήμερα και Euro Truck. Αλλά δεν πρόλαβα, είμαι ψιλοκομμάτια και λέω κάτσα κάνω ένα χαλαρό stream. Και αύριο λογικά θα έχει Richard Burns. Μια και έχουμε χωματόδρομο μισό λεπτό. Σπάσουμε. Μας παίρνει κάτι φορά τώρα. Βγαίνουμε άσφαλτο. Σέρβις δεν έχουμε κάνει βασικά. Για να από τι δρόμο μας πάει, για κάτσε να δω. Εδώ όμως πάμε από κάνα επαρχιακό να γουστάρουμε. Αν και θα αργήσουμε. Οκ, μας πάει από εδώ. Να πήγαινε από εδώ έξω. Α, όχι, είναι μεγάλος κύκλος. Α, τέλος πάντων, πάμε από εδώ και βλέπουμε. Λογικά από όλο από αυτό το κινητόδρομο θα μας πάει.
Εδώ πάλι αριστερά. Έρε, μας πρόλαβε το κολοφάναρο. Εδώ. Συνάδελφε, εντάξει, ελαφρύ πρέπει να το φορτίσει, δεν πρέπει να πολύ βαρύ. Αέρας θα πάει. Έχουμε και το cruise control, κόμπλε 90. Ναι, δεν πάει, εξωτερικό συμβόλαιο, νομίζω έχουμε, άρα πάνω από 90 δεν πάει. Κομπλέ είμαστε, κομπλέ. Πετρέλαιο έχουμε. Για ύπνο τον βάλαμε πριν ξεκινήσουμε. Εντάξει, γίνεται χαμός από καλώδια εδώ πίσω το κάθισμα, γίνεται πανικός. Πώς θα πάνε αυτοί να τις φτάσουμε, τι γίνεται. Εγώ μαλακία κάνω τώρα. Ακούς, περίμενα πρέπει να μπω αριστερά τώρα, αλλά είμαστε μεγάλο όχημα. Πάτσος είναι αυτός, όχι. Έχει και λακκούβες εδώ, μπαλώματα ο δρόμος. Θα περάσουμε και τον συνάδελφο εδώ να μπούμε δεξιά. Περιοχή είναι αυτή. Οκ, κομπλέ. Μην τον χτυπήσουμε κιόλας.
τραβώσω όλους. Δυστυχώς πάνω από 90 δεν πάμε τώρα. Κάτσε να μπω αριστερά εδώ. Α, τον άλλο το boost πως έρχεται. Κομμάτια. Με τον Φάμπιο τον έκανα. Ωπα, εδώ στρίβουμε εμείς. Όχι, κόμπλα. Ρε τζάμπα μας έκοψε. Μας έκοψε τη φορά τζάμπα. Φάμε κλείσει τώρα εμείς εδώ. Τα ότι φάμε λογικά. Όχι. Άλλον σταμάτησε, εμείς πάμε με 90. 10 χιλιόμετρα πάνω το όριο. Klein Mine. Εντάξει, ελαφρύ είναι το φορτίο, δεν θα ζοριστούμε. Τι μεταφέρει μπροστά ζώα. Ανοίξω μεγάλη σκάλα να βλέπετε κι εσείς. Α, ζώα μου. Μοσχάρια. Σε άλλο αυτοκινητόδρομο τώρα. Ωπα, εδώ τι έγινε. Ατύχημα. Έλα βρε Γιώτα, μη σταματάς έτσι να πω. Ότι έχουμε έλεγχο.
Περίεργα έργα κάνω εδώ. Κάτσε από αριστερά τώρα. Έγινε ρε παιδιά, έχει πάει πίσω τώρα για δουλεύουμε βραδιάτικα. Πάει το κομπρεσέρ εδώ, σύννεφα. Άλλη περιοχή τώρα. Πετρέλαιο έχουμε, κομπλέ μας. Γιωβάνι του Γοφορτώση το 43 παγκαλιτή από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελασγία και έχω πληρώσει τα διοδιά μου κύριος του Γοβάνι τη 2, μαλακώσα πολύ, τα μάξι ήταν βαρύ τώρα, του Γοβάνι κανένα 60 ρητώνει φορτίο απάνω. Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακοσάτα μέχρι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Να τον περάσουμε για αυτόν εδώ τώρα. Ο πατήρα τον παίρνουμε δεξιά τώρα αυτή. Θα βλακωθούν στα φρένα, κάτσε μην γίνει κανιά στούκα. Ωπα, στρέφουμε και εμείς δεξιά. Κλάς δεν βγάζει ο συνάδελφος. Ωραία δουλειά μου κάνει εδώ και με φωσφοριζέ τέτοια κάτω στο δρόμο. Όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τρυποκιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά μετά μια εκατοστή χιλιόμετρα. Έχω πάνω για το λεφτέρα του στο ντουβάρι που πηγήδε. Α, είμαστε Πολωνία, Βαρσοβία λέει. Ωραία, κάτι σαν Μαρία. Αδεξιά μας είναι Βαρσοβία, οκ. Okay. Το δικιά της Βαρσοβίας McDonald's, προσφορές εδώ για το φίνι στο προβατικό. Έρε δουλειά που έχει πέσει εδώ. Και μου περνάνε μα
μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα. Και του έχω καρφώσει τη 10, σαν είδα το γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπνίστρι, να έχει σηκώσει πάλι. Βγάλουμε cruise control στα 90 τώρα και φύγω. Να δίνει, τούφα το ντουμάνι. Θα το βάλω μέσα από χωριά τίποτα να πάμε, αλλά θα αργήσουμε. Να δω εκεί η Εσθονία που είναι να περάσω Φιλανδία, είναι κανονικό ferry boat ή κάνα ποταμόπλιο. Τον έκοψα τον άλλο, θέλω να κάνει προσφέρες. Και πήρε τον πουλό. Έλα, τον έχω, θα τον έχω. Ωραία, μας πιάνει ανηφόρα τώρα. Λογικά μας παίρνει να μπούμε δεξιά τώρα, είμαστε καμπλά. Στρίβουν και άλλοι μπροστά, μια χαρά. Τερματισμένοι πάμε. Εζυγώνω τον πρώτο, ναι, τον εμπερνάω και μου έχω φτάσει στο δεύτερο και θεά πάνω τους Αγίους Θεοδόρους στο καρπί το καλό. Ωραία, μόλις παίρνει κάτι φορά το εργαλείο. Δύο φορές τον έβαλα να κοιμηθεί πριν ξεκινήσουμε. Πάνω από 8 ώρες, στάνταρ κοιμήθηκε. Και νύσταξε πάλι, ρε. Ω, τι φάγαμε. Εντάξει, μωρέ, 10 χιλιόμετρα παραπάνω πηγαίναμε, πως κάνετε έτσι. Εζυγώνω τον πρώτο, ναι. Τον εμπερνάω και μου έχω φτάσει στο δεύτερο. Και θεά πάνω στους Αγίους Θεοδόρους. Όπως συνάδελφος Φίνα, σκοτωθούμε. Τον εζυγώνω, επερνάω τον και από πίσω έχει πάρει. Από δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφανο τα πήρα στη μασκάκη. Φιλαράκι, θα περιμένεις τώρα.
Α, όλα για όλα. Ας έμπαινες πιο νωρίς αριστερά. Τον εζυγώνω, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μόλις βγάνω βλάς να πω δεξά, όλη την αριστερή τετράνα τα πιστόνια και το στρόφωνο τα πήρα στη μασχάλη. Θα πέσει πάνω μας αυτό. Σταμάτα βρε. Έτσι μπρο. Όπα ρε, αριστερά πηγαίναμε για εμείς ρε. Όπα ρε, όπα. Όπα, αλλά όλα ίσωμα τα πήρα ρε. Μας παίρνει εδώ. Πέρθει κανένας από αριστερά. Όχι, κομπλέ μας. Εδώ τι έχει για δουλειά. Παίζει να κλείσαμε για τα δύο ρεύματα τώρα. Λογικά βγαίνω έξω από την πόλη. Ξαναμπαίνω στο αυτοκινητόδρομο τα κλασικά. Έτσι μην φάμε να κλείσει πάλι. Τώρα να τους περάσεις. Ωπα, ο μπάτσος. Περνάμε εδώ, τι γίνεται. Έρθει κανένας από απέναντι. Όπω έτσι και έρθει τώρα κάποιος θα γίνουμε μαλλιά. Ρε φαντάζεσαι την πραγματικότητα να δεις την Ταλίκα έτσι στο αντίθετο. Πως και δεν μας έκοψε κλίση εδώ. Περίεργο. 70 είναι τώρα. Να κάνω μαλακία που δεν έβαλα πετρέλαιο εδώ. Παίζει να έκανα. Αργεί λίγο το επόμενο πρατήριο. Ελπίζω να μας φτάσει. Για 959 χιλιόμετρα έχουμε πετρέλαιο.
Okay. Εντάξει, θα μας φτάσει το πετρέλαιο μέχρι το επόμενο, με τη Σανάκο δεν παίζει. Τι έχουμε εδώ μπροστά. Μαλάκωσα, μαλάκωσα το πάω, εντάξει. Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 παγανική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια. Ωπα, εδώ τι έχουμε έργα. Κάνει αυτός μπροστά. Ούτε αυτός ήξερε που ήθελε να πάει. Περίεργο κομμάτι εδώ τώρα, κάτσε μην βρούμε πίσω. Θα αρχίσει να νηστάζει τώρα αυτό σε λίγο. Θα αρχίσει να γάζουμε ρητά. Υπάρχει περιοχή που λέγεται Σουβάλκι. Πάρε καλά που το πάνε σουβλάκι. Κάναμε μαλακία πριν από μέσα να βάλουμε πετρέλαιο. Άρχισε. Ναι, κάτσε λίγο να δω. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε θέμα. Κάναμε μαλακία πριν να μπούμε μέσα. Πλάκα κάνεις τώρα. Στάση μέχρι εκεί. Ωριακά πιστεύω. Παίζει να είναι. Καλά αυτός τον πάρει ο ύπνος, δεν υπάρχει πρόβληση. Να αποσβήνει η οθόνη εδώ τα κλασικά. Τι έχει κανένα πάρκινγκ εδώ. Πες για να την πέφταμε για ύπνο εδώ, έτσι.
Μήπως την πατήσαμε έτσι. Λιθουανία. Δεν έχει πουθενά για ύπνο εδώ. Κοίτα να δεις που είχε για ύπνο εδώ. Ρε, την πατήσαμε τώρα. Την κάτσαμε τώρα αυτός. Άρχισε τα χασμουριτά. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαγία και έχω πληρώσει τα δύο διά μου κύριος. Του έχω βάλει και δύο, μα αλλά πόσα πολύ, τα μάξα είναι βαρύ τώρα. Του έχω βάλει κανένα 60 ρητόνι φορτίο απάνω. Τώρα μωρέ, περίμενε ρε. Όλο ύπνο θες. Θα μπούστη. Πήραμε κανένα φράγκο. Έσω 36 χιλιάρικα. Πω από μια χαρά. Μια χαρά, 36 χιλιάρικα. Βγαίνουμε από εκεί. Είμαστε να κατσαρίζεται και ο συνάδελφος από πάνω. Σοπάρε, μας αφήνει το λεωφορείο, μπράβο. Μάγκα ο λεωφορείατζης. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαγία και έχω πληρώσει τα δύο διά μου κύριος, του έχω βάλει τη δύο, μα αλλά πόσα πολύ, τα μάξα ήταν βαρύ τώρα, του έχω βάλει κανένα 60 ρητόνι φορτίο απάνω. Και τώρα το πετρέλαιο είναι το μόνο πρόβλημα. Να έχουμε λίγο το όνομα στην κατανάλωση. Ξενοδοχεία έχει εδώ εργά μου. Σας.
Λέτε μετά να το γυρίσω και λίγο στο Twitch ασέτο. Λίγο drift. Κάτσε να κόψω λίγο εγώ τώρα. Κάτι μπήκε και μες στο μάτι μου τώρα όμως. Σαν να είμαι αριστερά λέει εδώ. Για 800 χιλιόμετρα έχουμε. Κάτσε και ο προορισμός μας είναι για τέτοιο. 929, πλάκα μας κάνει ρε. Και το deposit είναι σχεδόν άδειο. Κάτι δεν λέει καλά. Στα λεγάλα. Όπα, εμείς λίγα δεξιά πάμε. Σε μένα έρθει κανένα αυτό. Τι μαλάκι είναι αυτό. Μπερδεμένα μας τα λέει εδώ. Πες μου ότι έχει βενζινάδικο εδώ να σωθούμε. Έλα λίγο πιο κάτω έχει. Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8. Του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακός άταμα. Έτσι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Όχι, αμάν, αμάν. Και ο μπάτσος. Πάνω το και το βενζινάδικο. Αν κανονικά δεν επιτρέπεται.
Α, όχι, όχι, εδώ να στρίψουν, εντάξει. Οπα, κάρφωτε την πήρε. Από εδώ βάζουν τα φορτηγά. Πουλάρε το μάστορα. Πόσο 1,09. Τώρα όσο και να ήταν θα βάζα. Υπάρχει κάποιος που κοιτάει την τιμή στο πετρέλαιο στο Eurotrack. Να τρελαθούμε τελείως. Όπου ξεφαγιαστήκαμε. Περάσαμε τα 1000 ευρώ. 1120. Οκ. Okay. Λοιπόν, από αριστερά έρχεται ένας, τον προλαβαίνουμε. Ψιλοκαρφωτές μπαίνουν. Επαρχία τώρα, κάτσε, έχει μια κλίση και μια κάμερα. Να δώσω μπάτσος μπροστά. Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8. Του έχω καρφώσει και την 9 και... Το πάω μαλακός άταμα, έτσι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Με το που φτάσουμε με το καλό πρέπει να κάνουμε και ένα σέρβις, μου φαίνεται. Εδώ τώρα που πάμε δεξιά πάμε. Τώρα 90 και φύγαμε. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπογιτζώτε. Σου μιλάω για μαλλιά με κάποια 100 χιλιόμετρα. Έχω πάνω για το λεφτέρα σου στο ντουβάρι που λυγίδε. Μη βγεις, θα γίνει χάμος. Ωπα ρε, που βάζετε κυκλικό μου βροτρέλι, θα σκουδωθούμε. Ωραίος κυκλικός κόμβος. Εδώ που πάμε τώρα.
απευθεία. Και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα. Θα κάνει μαλακιά τώρα, θα την κάνει, θα την κάνει. Σαν είδα τον Γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπτίστρια. Τι παραβίαση σύγκρουσε, αφού δεν συγκρούστηκε με κανένα, έκανε μαλακιά ο άλλος πίσω. Άμα είναι χαζοί οι άνθρωποι, να έκανα. Άμα είναι γιορτάδες. Σκέφτομαι να δω αν έχει και το on the road. Μήπως το έχεις έκτος, να το τσιμπήσω. Αλλά μήπως... Καλησπέρα φίλε, ευχαριστώ πολύ για το follow. Καλώς όρισες στο stream. Και έλεγα μπας και τσιμπήσω και το on the road να δω. Έχει πιο πολύ με delivery φάση, φορτηγά και τα λικές. Αλλά το φοβάμαι με τις τρεις οθόνες με τα γραφικά και αυτά, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι η ίδια εταιρεία με το Fern Bus. Μου έκανε νούμερα με τις τρεις οθόνες, δεν είχε καλές ρυθμίσεις για τρεις οθόνες. Θα τσεκάρω, το πολύ μπορεί να το κάνω refund. Εζυγώνω τον πρώτο, ναι. Τον εμπερνάω και μου είσαι φτάσει στο δεύτερο. Και θα πάρα λίγο η μπαριέρα. Στο καρπί το καλό. Ας και ντριφτάρουμε και λίγο μετά σε το Corsa, δούμε τι ώρα θα φτάσουμε στον προορισμό μας πάνω Φιλανδία. Και αύριο λογικά θα έχει Richard Benz Rally. Μας το εστάρω τώρα, θέλω να δω πως δουλεύει και το PaceNote plugin. Να περάσουμε όλες τις ειδικές. Να φτιάξουμε σημειώσεις. Ωραίος κυκλικούς κόμβους φτιάχνω εδώ. Έλα, δεν μασάμε. Οπ, τα αεροπλάνα. Εζυγώνω τον πρώτο, ναι. Τον εμπερνάω και μου είσαι φτάσει στο δεύτερο. Τη θεά πάνω τους Αγίους Θεοδόρους στο καρπί το καλό. Πάντως όσοι ψήνεστε, τσεκάρετε το Steam, έχει πολλές εκτόσεις τώρα. Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Να δω κι εγώ μήπως χρειάζομαι κάτι. Έλεγα να τσιμπήσω πάλι κανένα χάρτη για το Όμζι, αλλά το έχω ψιλοπαρατήσει και αυτό και εντάξει. Έχει κρατήσει λίγο αηδία αυτό, είναι πανάκριβο τώρα τα DLC όλα. Και τα θεωρώ λίγο μαλακία να φτάσει να έχει δώσει, δεν ξέρω κι εγώ, 100 ευρώ και ένα πούμε για το Όμζι. Που είναι τόσο παλιό παιχνίδι, είναι γαμάτο. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί για λεωφορεία. Τα physics του είναι τρομερά, αλλά είναι παλιό παιχνίδι και έχει θεματάκια πολλά. Τρώει κάτι σκαλώματα δηλαδή. Αλλά είναι πολύ καλό παιχνίδι. Για λεωφορείο πιστεύω είναι το καλύτερο. Μπήκαμε και Λετωνία. Α, πόσο έχουμε ακόμα.
Βρήκαμε Λετωνία, οκ, okay, ανηφορίζουμε. Ωραία, έχουμε πράγμα ακόμα, ε. Θα βγει σήμερα το δρομολόγιο ή έκανα μαλακία και πήρα πολύ μεγάλο. Έτσι κουφάλα πάλι έτοιμος για ύπνο είναι, αν είναι δυνατόν. Μας λέει ότι έχουμε πετρέλαιο για 2.732 χιλιόμετρα. Και θέλουμε άλλα και καλά 719. Τώρα αυτό πόσα χιλιόμετρα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Λέει 12 ώρες ταξίδι. Να είναι καμιά ώρα ταξίδι 12 ώρες στο παιχνίδι μέσα. Έχω ήδη καμιά ώρα που στριμάρω, πες δεν το φορτώσαμε όμως κατευθείαν. Πες να είναι καμιά ώρα. Μπορεί και παραπάνω. Ωραίο κυκλικός κόμβος. Την παλέψει με το 12. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα το κτίνος. Τον εζυγώνω, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μόλις βγάνω βλάστα από δεξά, όλη την αριστερή τετράδα πιστώνει και το στρόφωνο τα πήρα στη μασκάκι. Από τίποτα δεν καταλάβω. Άρπαξε. Από αυτό ζώο πρέπει να κουβαλάει. Μπάτσος, μπάτσος. Όπου να θρυγείς να ανιστάζεις τώρα αυτός. Ας να το πλακώσουμε λίγο τώρα εδώ, σε καμιά ευθεία. Ωπ, καρφό τι μπήκε. Ήθελε διπλό γκαζιά, ήθελε το εργαλείο. Μας βλέπω για set on drift μετά. Να ξεμπουκώσουμε για εμείς λίγο. Μπατσαρία έχει εδώ. Ωπα ρε. Ξεχάσαμε να βάλουμε το. Αν θα πάρω τα πιστόνια στη μασχάλη που λέει άλλος.
Θα αρχίσει να χάσουμε ρητάσεις λίγο, τώρα τον βλέπω. Θα φάμε για κανένα κλίση τώρα. Και μπροστά μπάτσος ήταν αυτός. Μπάτσος, όχι δεν ήταν μπροστά. Όχι, μπάτσος πρέπει να ήταν, ναι. Κάμερα. Α, όχι, εντάξει. Κλασική μαλακιά που σου λέει ότι πας γρήγορα. Πάγαμε 400 ευρώ. Έλα, βγαίνουμε από το χωριό τώρα, εντάξει. Πας γρήγορα και σου βγάζει το παιχνίδι παντού μπάτσου μπροστά και πίσω. Ματσάζει τώρα μαστιχός και αυτός. Στα 300 μέτρα λέει βεντζινάδιο και τέτοιο. Τον βάλω για ύπνο. Μπα, ας το πιω μετά. Έχει ψηλό μέρα ακόμα. Δώσε καλά πάρτινγκ για να γεμιθείς. Δε θαλασσίτσα αριστερά, παραλία εδώ βλέπω μια χαρά. Μπαίνει τα λίκα εδώ μέσα. Μπάτσος, πώς και έτσι. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι. Όχι, μπάτσι μπροστά. Τι έγινε, στούκα έγινε. Στουκάρα είναι μαλάκες ρε. Τα τριγωνάκια εδώ κάτω. Έλα ρε με τη σκάλα τώρα και εσύ. Τι λέει Γιώργο, πως φάει? Είδα τώρα τελευταία παίζει μάφια. Βάλω εδώ για ύπνο, λες. Τι ώρα είναι? 8. Α, βάλω τον εδώ. Μου τον έχουμε το βράδυ να μας χασμουριέται και μας πάει τα νεύρα. Καλά και εγώ ρε Γιώργο, εδώ σήμερα πάλευα λίγο να φτιάξω το σκηνικό εδώ πέρα. Και μου πήρε ώρα γιατί ήθελα να στριμάρω. Θέλω να στριμάρω κάνα Dirt Rally. Μήπως έκανα δύο stream. Να έκανα και Euro Truck το βράδυ, αλλά δεν την πάλευα.
Κουράστηκα και λέω κάτσα κάνω κάνα χαλαρό δρομολόγιο. Αλλά πες να κάνω και κάνα τριφτάκι, άσε το κόρσα μετά. Έτοιμος. Έχω ψηλοσταματήσει εγώ να παίζω δύο παιχνίδια. Μόνο κάνα Call of Duty έπαιζα παλιά, αλλά και αυτό το παράτησα. Άρα για να το στριμάρω δεν παίζει. Μόνο ό,τι έχει ρόδα και τσουλάει. Γενικά τη μόνη. Παλιά πιτσιρικάς είχα φάει και κόλλημα με το Max Payne παιχνιδάρα. Έρχεται κανένα σουμπά. Προβλέμαστε. Αλλά εκεί έκανα πήρα μεγάλο δρομολόγιο. Άλλη φορά μικρά μικρά και όσο πάει. Καλησπέρα Αντρέα. Τι κάνεις, να είσαι καλά Γιώργο. Εγώ παιδιά δεν έχω και πολύ κόσμο για να σας στείλω ποτέ. Τρεις και ο κούκος είμαστε. Ευχαριστώ πάντως, να είστε καλά. Α, μπαίνουμε στον Ιω. Άντε, πάμε να πάρουμε το καραβάκι. Αντρέα, στριμάρεις και εσύ. Ωραία τον άλλον το θάνατο, πως γίνει έτσι ρε. Έχει και κάψιμο αυτός μέσα μας να γίνουμε πυροτέχνημα. Έτσι μπας και τον περάσουμε, θα είναι πιο κάτω αυτόν. Κόλλησε και το τέτοιο τώρα. Κόλλησε το σύμχα. Κάτσε μπας και ξεκολλήσεις. Μπα. Κόλλησε το SIM hub τώρα. Ας πω. Δουλεύει το SIM dashboard τουλάχιστον στο κινητό, πάλι καλά. Μάλλον αυτά τα δύο δεν συνεργάζονται σωστά. Το SIM hub με το SIM dashboard τρώνε φρίκες. Μάλλον πρέπει να βάλω μόνο το SIM hub για να βάζω και στην οθόνη overlays και στο κινητό. Α, δεν στριμάρεις εσύ.
Είναι πολύ μπατσαρία. Βασικά ασχοληθώ αύριο αν προλάβω. Δεν μας είπε στο φανάρι. Το που την τάλικα είναι αυτή και γράφει Θεοδώρα. Α, πού είναι αυτός? Εγώ πιο πολύ racing παιχνίδια στριμάρω, αλλά από και από κάνω και κανένα Eurotrack. Μ' αρέσει πολύ σε παιχνίδι. Είναι και χαλαρό. Το farming το έχω παρατήσει τελείως. Τα έχουν ψοφίσει τα γουρούνια της πείνας. Cutlass Encrops το είχα πάρει χρόνια εδώ μεταξύ και μια φορά το έχω παίξει. Αλλά είδα τώρα έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Μπορεί και αυτό κάποια στιγμή να ξεκινήσω. Ας πάει εδώ τώρα. Ας πηγαίνει να πάμε να πάρουμε το καράβι. Α, ναι, Αντρέα. Γιατί όχι. Θα δω ότι εγώ γιατί το έχω βάλει το online. Αλλά για κάποιο λόγο μου είχαν ρίξει μπαν κάποια στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν. Και δεν είχα κάνει και κάτι, δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν νομίζω να είναι μόνιμο. Πρέπει να φάγα για κανένα μέρα, ποιος ξέρει. Το λόγο όμως δεν μου είπε. Γιατί δεν στούκαρα και με κανέναν. Ποιος ξέρει τώρα. Τι κανονισμό παραβίασα. Πρέπει να είχα κάνει νομίζω με το Φώτη μια φορά και δεν θυμάμαι αν ήταν και ο Γιώργος. Πάντως θυμάμαι ήταν μια φορά με το Φώτη είχα κάνει και ήταν καλά 2-3 παιδιά. Παίζανε και ο Γιώργος. Αλλά το online ουσιαστικά αυτό είναι το καλό, να έχεις παρέα να κάνεις. Αλλιώς δεν λέει. Και εγώ μόνος μου έπαιζα κάποια στιγμή online, αλλά δεν έχει κόσμο. Δηλαδή δεν έχει αυτοκίνητα ανταλλικές και το βαριές. Και παίζω offline τα promotes τώρα. Αρέσουν πιο πολύ οι χαρτές από τους original. Αλλά ναι, άμα έχεις παρέα το κονβό είναι ωραίο να κάνεις. Είναι καλή φάση. Σε έχω τυφλώσει όλους με μεγάλη σκάλα. Κάτσε το παντοφλιά σου τώρα μία εδώ. Ωπ, μας τάσκασε το σκόντα. Γιατί έφαγε φρίκι το sim hub όμως, αλλά... Ναι, αυτό λέω και εγώ Γιώργο, νομίζω πρέπει να είχαμε κάνει μια φορά με το Φώτη. Κάπου από Ελλάδα είχαμε ξεκινήσει. Τότε που είχε βγει λίγο ο Φώτης έξω στο δρόμο. Που του είχε γυρίσει. Και βγήκε σιγά σιγά μετά, νομίζω πήγαμε προς τα πάνω, δεν θυμάμαι που.
Αλλά είχαμε ξεκινήσει κάπου από Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Αλλά κάνα δύο εκδόσεις πριν νομίζω ήταν στα promotes. Έτσι ναι, είναι ωραίο το online. Εντάξει, εγώ ήμουν τελευταίο στο κονβόι και τρώγα όλα τα φανάρια κόκκινο και τρώγα τις κλίσεις όλες. Αλλά εντάξει, λεφτά είχαμε τότε. Άντε πάλι ξεχάσαμε το κουμπί. Εντάξει, το sim cam κόλλησε, τουλάχιστον ελπίζω να μην κόλλησε την κάμερα. Όλο μας γυροφέρνει η αστυνομία. Εδώ πάω τώρα, εδώ πάω. Θέλω να δω τώρα που θα βγάλουν η Ισπανία και η Πορτογαλία τι θα λέει. Αν και το τελευταίο DLC που είχαν βγάλει, γενικά δεν μου άρεσαν οι χάρτες που έχουν βγάλει, αλλά η Μαύρη Θάλασσα νομίζω όπως λεγόταν που πάει κάτω Τουρκία. Ήταν πολύ καλό DLC με Ρουμανία, μέσα Βουλγαρία, ό,τι είχε. Έχει ωραίες διαδρομές. Αλλά εντάξει, τύποι με τα promotes το έχουν τερματίσει να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πλέον μαλακία είναι ότι και αυτοί στο Eurotractor βγάζουν συνέχεια εκδόσεις. Ας βγάλουν μια στο τόσο, μια καλή. Συνέχεια beta, μετά κανονική, ξανά beta, μετά κανονική. Έχουν τρελαθεί και αυτοί με τα προμότητες να βγάζουν, να τους προλαβαίνουν. Έλα, λογικά δεν θέλουμε πολύ, πρέπει να φτάνουμε νομίζω στο Tallinn, πως λέγεται. Εγώ Tallinn το ξέρω, αλλά εδώ στο χάρτη το τονίζει το Ιώτα για κάποιο λόγο. Παίζει να είναι και Tallinn. Εγώ Tallinn το ξέρω. Α, εδώ. Α, ναι, φτάνουμε. Να το Tallinn το λέει. Οκ. Okay. Για να το λένε αυτοί, κάτι θα ξέρουν. Θα πάρουμε το καράβι. Όπως στο τσάκ τον είδα τον καθρέφτη αυτόν. Θέλει να στρίψει τώρα αυτός, θα περιμένει. Άντε ο άλλος που πάει, κοίτα εκεί. Όλο το μαλάκα. Άντε ο άλλος. Πάνε καλά εδώ μου φαίνεται. Στο Tallinn ο κόσμος δεν πάει καλά. Θα τη βάλουν σιγά σιγά, δεν μπορεί. Θα κατεβούν και προς τα κάτω. Απλά θέλει και δουλειά που έχει κάποια γνωστά μέρη να τα έχουν. Π.χ. Θεσσαλονίκη κλασικά που να κάνει την παρελία και εκεί με το Λευκό Πύργο. Αθήνα κάτω, Ακρόπολη κλασικά, Μετέωρα. Κάποιους δρόμους δηλαδή πρέπει να τους έχεις κάπως ρεαλιστικούς. Αλλά σιγά σιγά το φτιάξουν, δεν μπορεί. Λογικά θα πάνε και, στους original τους χάρτες κάποια στιγμή θα φτιάξουν, αλλά αφού κατεβήκαν μέχρι κάτω Τουρκία θα πάνε και Ελλάδα, δεν μπορεί. Την έχουν μάθει τη μαγκιά όλοι τώρα, βγάζουν ένα παιχνίδι, πότε έχει το 2012, είναι το Eurotrack. Και κρατιούνται με DLC. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια τώρα, βέβαια ήδη να έχουν ξεκινήσει να βγάζουν καινούριο. Για μένα είναι λίγο φάουλ αυτό. 8 χρόνια τώρα και έχεις το ίδιο παιχνίδι, είναι πάρα πολλά. Και ποιος ξέρει τώρα τι άλλο θα βγάλουν.
βάλουν τώρα Ισπανία, Πορτογαλία, μετά θα σου βάλουν και καμιά Ελλάδα, αλλά με τι να το συνδυάσουν, Ελλάδα, Κύπρο προφανώς. Θα βάλουν και καμιά Αφρική μετά κάτω, ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Αλλά είναι Eurotrack, ξέρω εγώ πώς θα το κάνουν μετά. Οκ, για πάμε τώρα ευθεία εδώ, πάμε για το λιμάνι. Είναι πολλά τα χρόνια ρε Γιώργο, για μένα είναι πολλά τα χρόνια, δηλαδή θυμάμαι το Eurotrack και γενικά το... Η εταιρεία αυτή έβγαζε συχνά παιχνίδια, αλλά δεν σου έβγαζε DLC παλιά. Μια πενταετία πιστεύω είναι κομπλέ. Τώρα 8 χρόνια είναι πολλά. Πότε βγάλαν το DLC το τελευταίο, πέρυσι το είχαν βγάλει ή πρόπερσι. Για να βγάλουν τώρα, δεν ξέρω εγώ πότε κυκλοφορεί βέβαια το DLC με την Ισπανία, δεν ξέρω πότε κυκλοφορεί. Δεν θα βγάλουν και κάνα δύο χρόνια, ένα χρόνο, βγάλουν Ελλάδα, αν βγάλουν. Λίγο πρέπει να ξεκινήσουν να το βάζουν μπροστά για Eurotrack 2, ξέρω εγώ, 3 που λέω το 2. Να φτιάξουν λίγο τα physics, έλα παίρνα μάστρα, έλα και μας έσβησε. Σεβασμό στον Ταλκέρι, κανένα ρε. Να περάσω, μπράβο ρε μάγκα. Να φτιάξουν λίγο τα physics. Να μπορείς να κατεβαίνεις και κάτω από το φορτηγό, γιατί όχι. Να κάνουν τέτοια πραγματάκια. Πρέπει να πάνε ένα βήμα παρακάτω, πρέπει να πάνε. Καρφωτήμπη και ταχύτητα. Ω, αμάν, παραλίγο. Δεν φαίνεται καλά εδώ. Τώρα τι έχει σταματήσει εδώ. Παραλίγο μάστορα και θα σε έτρωγα. Θα πήγαινες φανοποιείο από Δευτέρα. Πάρ' τον τώρα για αυτό θα στρίψει. Κοίτα να δεις να μην μπορώ να ανοιχτώ λίγο να βρει πίσω το τρέιλερ. Ρε τους μαλάκες. Μπλέξαμε μέσα στην πόλη τώρα. Αυτό το On The Road, πώς λέγεται, δεν ξέρω αν το έχει παίξει, τι Γιώργο, το έχεις παίξει εσύ. Που είναι με delivery φάση, με φορτηγά ανταλίκες. Φορτώνεις και πολλά φορτία και τα ξεφορτώνεις σε διαφορετικά μέρη. Μοιάζει λίγο με το Fernpass, δεν ξέρω, πρέπει να είναι η ίδια εταιρεία νομίζω. Πες να το τσεκάρω, το έλεγα πριν, έχει εκπτώσει το Steam. Άμα είναι ξεφτύλα η τιμή. Αν και είδα λίγο το ψιλοκράζουν. Και τράμε εδώ αριστερά. Μπλέξαμε μέσα στην πόλη. Ευτυχώς πιάσαμε τα φανάρια πράσινα. Φτάσαμε στο λιμάνι. Επιτέλους. Check in λέει δεξιά.
Όπου θα βρούμε πίσω στο τσακ, εντάξει. Και που κάνουμε check-in, ρε παλικάρια εδώ πέρα. Α, μπαίνουμε έτσι από εδώ. Okay. Δεν περνάμε από εδώ δηλαδή, θα περάσουμε, δεν μπορούμε να περάσουμε. Λογικά έτσι κάπως από εδώ μπαίνουμε. Ανοιχτή μπάρα, ανοιχτή είναι, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Ωραία, για να δούμε πώς μπαίνουμε στο καράβι τώρα. Ξεκινήσουμε πάλι. Και εγώ αυτό έχω δει κάποια βίντεο, φαίνεται ωραίο. Τα physics λίγο μου θυμίζουν από Fernbus, τι καλά. Αλλά σαν ιδέα το παιχνίδι είναι πολύ καλό, να έχεις το φορτηγό σου, ξεκινάς εταιρεία, πηγαίνεις, βάζεις διάφορες παλέτες πάνω στο φορτηγό, ξεφορτώνεις σε βενζινάδικα μαγαζιά. Καλή φάση. Τα παράθυρα δεν κατεβαίνουν από αυτό. Ελσίκη, Φιλανδία. Πήγαμε για Φιλανδία. Θα δω άμα το έχει καμιά καλή τιμή. Και το φέρνει μπαστόχο, αλλά το έχω παρατημένο γι' αυτό. Δεν με τρέλανε. Αλλά μου έκανε και νούμερα με τις τρεις οθόνες. Μου βγάζει την τέρμα αριστερά εδώ με τις δύο. Και δεν μ' άφηνε να επιλέξω. Ήταν λίγο ρυθμίσεις περίεργες. Γιατί πρέπει να κάνω τώρα εγώ αυτόν τον κύκλο εδώ. Α, τον απέξω, ελπίζω να είναι, είπα κι εγώ. Να τσεκάρω λίγο κάτω Steam τι παίζει, να δω πως θέλω κάτι. Έλεγα για πριν για το OMG, αλλά δεν νομίζω να πάρω κανένα χάρτη, αρκετούς έχω. Δεν παίζω κιόλας το παιχνίδι τώρα, οπότε τσάμπα λεφτά είναι. Ήδη έχουμε δώσει αρκετά εκεί. Τεράστιο μειονέκτημα για τιμές που έχει το OMG, εντάξει, είπαμε. Το ξεφτυλίσαν οι Γερμανάραδες. Έρα η κίνηση που έχει, κάτσε να κόψουμε κανένα γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει κανένας εδώ τώρα. Σταματήσει αυτός, έλα ο επόμενος. Έλα εσύ. Εδώ μπροστά βρήκες βρε μαλάκα να σταματήσεις, αν είναι δυνατόν. Άντε βρε γιωτά. Είναι αυτό, σε το λέντο είναι τι είναι.
Έλα, προχώρα. Καλά, βασικά βγήκα ένα καλό παιχνίδι που δεν νομίζω τώρα. Έχει τρελό μονοπόλιο το Eurotrack. Αλλά μα βγήκα ένα καλό παιχνίδι να το κοντράρει λίγο, θα σου πω εγώ πως θα βγάλει καινούριο. Όπως και το Farming. Τώρα με το Cattle σε Crops δεν ξέρω. Φαίνεται γαμάτο. Physics και τέτοια, είναι τρομερό το παιχνίδι. Αλλά δεν νομίζω πάτο μπορεί να πάει, γιατί ο κόσμος ξέρει μόνο το Farming πλέον. Σε πολλούς μπορεί να φανεί δύσκολο, γιατί πλέον όσο πιο simulation είναι και δύσκολο, είναι μόνο για hardcore άδες μετά. Οι άλλοι που είναι απλά για να παίζουν, είναι όπως τα racing. Άμα είναι δύσκολο το παιχνίδι και τα physics πολύ καλά, το παρατάς και πας στο arcade. Άμα είσαι σκληρομυρηνικός, παίζεις κάπως έτσι, θα γίνει και με αυτό. Πόσα χιλιόμετρα θα δούμε, μια κάτσε να δω λίγο στο χάρτη πόσα μας μένουν. Παγκόσμιος χάρτης. Α, έλα, εντάξει, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Όταν ολοκληρώνουμε το δρομολόγιο και μετά τριφτάρουμε λίγο ασέτο. Ωπα, κόκκινο. Ωραία, τα λίγα που βγαίνει από εκεί. Δεν το φλάσσα, έβγαλα εγώ τίποτα. Πάλι ξέχασα το κουμπί. Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 παγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία, και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια. Α, Γιώργο, εγώ δεν παίζω τέτοια, ρε, με το... Αυτά που είναι και καλά, τα Hunter και τα Fishing και αυτά, δεν μου πολύ αρέσουν. Όπως και δεν μου αρέσουν και τα τρένα. Το θεωρώ λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Και τα αεροπλάνα που βλέπω το Φώτη, πιστεύω είναι ωραίο η απογείωση και η προσγείωση, η ετοιμασία δηλαδή που κάνεις για την απογείωση και η προσγείωση. Μετά είναι λίγο βαρετό. Δεν ξέρω, να φτιάξω καλύτερο μηχάνημα, ίσως πάρω της Microsoft το Flight Simulator πιο πολύ για να γυρίσω λίγο να δω τα μέρη πως είναι με τους χάρτες, να δω πως φαίνονται. Γιατί δεν έχω ιδέα από αεροπλάνα. Αλλά το Φώτι που βλέπω, δηλαδή, είναι ωραίο να το ξεκινάς και αυτά, να στο αεροδρόμιο να το απογειώνεις, να το προσγειώνεις, αλλά κατά τη διάρκεια, άμα έχεις και μεγάλη πτήση δηλαδή, που είναι πραγματικά τα χιλιόμετρα, είναι πραγματικές οι ώρες πτήσης, βαριέσαι. Πας για καφέ δηλαδή, το έχεις στον αυτόματο και γυρίζεις πίσω στο σπίτι και το προσγειώνεις. Μόνο σκάνια, Αντρέα. Ναι, και εμένα μου αρέσουν τα σκάνια. Αν και θέλω να βάλω και κανένα άλλο μοντάκι τώρα, έχω χάσει λίγο την μπάλα πώς μπαίνουν τα μοντάκια. Είχα βάλει παλιά ένα Mercedes, τα πολύ παλιά, και ένα τα 32 που λέγανε για αυτά. Με ωραίο ήχο. Πολύ ρεαλιστικό. Και είχα βάλει και ένα παλιό σκάνια, 143, θυμάμαι πώς τα λένε αυτά. Τέτοια μοντάκια τα γουστάρω. Να είναι έτσι παλιό το φορτηγό να παίζει με το ΙΤΑ. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαγία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος,
Του έχω βάνει τη 2, μαλακώσα πολύ, γιατί τα μάξι ήταν βαρύ τώρα. Του έχω βάνει 60, κανένα 60 ρητών, η φορτίο αμάν. Και επίσης ένα καινούριο θέλω να βγάλουν, Construction Simulator. Και αυτό το έχουν παρατήσει, δεν έχουν βγάλει καινούριο, δεν ξέρω γιατί. Βγάζουν κάτι για κινητά και για Nintendo, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Και δεν βγάζουν για PC. Και αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν έτσι να σκάβεις και αυτά, φορτώνεις φορτηγά. Είναι γαμάτα. Και να παίζεις online επίσης. Α, εσύ τα λικέρισε. Πλάκα, πλάκα, εσύ Γιώργο, δεν σε έχω δει να... με αεροπλάνα, δεν έχεις ασχοληθεί, α. Όχι, εγώ όταν φτιάξω καλό μηχάνημα, το Microsoft θα το πάρω, θα το δοκιμάσω. Μόνο και μόνο για αυτό δηλαδή, δεν έχω ιδέα από αεροπλάνα. Αντάξει, μικρές πτήσεις δηλαδή θα κάνω, δε. Μεγάλες δηλαδή θα τις βαρεθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι θα παίρνω μικρά αεροπλανάκια και θα πετάω πάνω από πόλεις να βλέπω τα μέρη. Γιατί το αεροπλάνο πρέπει να το γουστάρεις τρελά, λέει, να κάτσεις να διαβάσεις, να ασχοληθείς και να παίξεις το explain π.χ. που λένε ότι είναι πιο simulation φάση. Αλλιώς δεν μπαίνεις καν στον κόπο. Άμα δεν το γουστάρεις. Και εδώ δεξιά μπαίνουμε. Κάτσε μην έρθει κανένας τώρα εδώ. Παραλίγο, παραλίγο. Παραλίγο και θα γινόμασταν ένα. Πρέπει μετά το δρομολόγιο να καπνίσουμε λίγο λάστιχο επιγόντως. Του κόψα το προσπέρασμα, τα λένε. Έλα βρε χες, τι παίρνα. Δεν μπορεί να περάσει ρε ο άλλος ρογιωτάς. Κάτσε να το παντοφλιάσουμε τώρα λίγο. Αν θα περάσει, μπα, δεν λέει να περάσει αυτός. Έχει κάτσει και αριστερά και παλεύει. Εγώ κάπου θα φάω κλίση εδώ τώρα λογικά. Να το σου μπάλω απέναντι, αυτό είναι. Να το σου τώρα θα με τυχώσει. Πα, πως και έτσι. Περίεργο. Βράδυ να το κάνω και ένα σέρβι στη Φιλανδία και να ξανακατεβούμε προς τα κάτω. Είναι και εξωτερικό το συμβόλαιο και δεν πάει πάνω από 90. Πόσα πάει μπροστά ρε. 80 είναι το όριο, εγώ πάμε 90. Λογικά αυτό που ξαναπηγαίνει με 80. Έλα, στάσου, μίγδαλα. Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8.
του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακός άταμα. Έτσι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Θα σκάσω τώρα εδώ. Ωχ, αμάν, αμάν, αμάν. Όπου θα γινόμασταν. Στην πραγματικότητα τώρα θα μου είχαν πάρει το δίπλωμα, θα είχα μπει φυλακή. Και εγώ Γιώργο το της Microsoft μόνο για αυτό το λόγο θα το έπαιρνα. Έτσι για το χαβαλέ να πετάω πάνω από μέρη να βλέπω πως είναι. Για κανένα άλλο λόγο. Είναι λίγο κουραστικός αυτός ο ήχος άμα είσαι σε κεντρικό δρόμο και πας τάπα. Λογικά θέλουμε πολύ ακόμα. Χαζοφτάνουμε. Με στα μάτια του τάσκασα. Και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα. Και του έχω καρφώσει τη 10, σαν είδα τον Γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα να δει. Νομίζω Farming κάτι ετοιμάζω ένα DLC, με χάρτη. Εσύ πρέπει να βγάζανε κάθε 2 χρόνια παλιά, κάθε πότε βγάζανε. Αλλά άμα πάει καλά το Cardinals and Crops θα δεις πως θα βγάλουν κι αυτοί. Αν και αυτοί νομίζω από ότι έχω δει από το Cardinals and Crops δεν είναι καμιά μεγάλη εταιρεία, κάτι Γερμανοί που πρέπει να είναι. Και έχουν μαζευτεί και έχουν κάνει παιχνίδι. Και μετά κάθεσαι να ρωτιέσαι αν στην ουσία κάποιοι επαγγελματίες ή χομπίστες μαζεύονται μια παρέα και κάνουν τέτοιο παιχνίδι, οι εταιρείες λέει τι θα έπρεπε να κάνουν. Και το Drift 21 είναι πολύ καλό παιχνίδι, αλλά με τα physics λίγο το χαλάει με τον Drift. Αλλά σαν ιδέα είναι πολύ ωραίο. Κάτι έχει βγάλει update τώρα, πρέπει να το τσεκάρω να δω πως το ξαναστριμάρω. Παίρνεις αυτοκίνητο και το φτιάχνεις τα πάντα, πως είναι το Car Mechanic, το Simulator. Είναι κάτι αντίστοιχο, πάλι τα ίδια πράγματα φτιάχνεις, πειράζεις τα πάντα, μηχανές. Απλά τα κολοφτιάχνεις κιόλας λίγο, αλλάζεις τουρμπίνες και αυτά, τα κάνεις πιο φαρδιά. Και κάνεις Drift μετά. Και θα έχει και online προφανώς αυτό και θα τρέξει αγώνες με άλλους. Αλλά για να δούμε τι θα κάνουν για αυτοί. Παίρνουν δουλειά στα physics πολύ. Αλλά είναι ευχάριστο το παιχνίδι. Παίζει δηλαδή, είναι ωραίο. Αν βελτιώσουν και τα physics, τέρμα το ασέτο κόρσα μετά για drift. Τι έχουμε φανάρι εδώ. Ωραία, μας πήρε κάτι φορά.
Άντε τώρα να κόψουμε κίνηση εδώ. Από αριστερά είμαστε κομπλέ. Από δεξιά έρχεται αυτός εδώ, τώρα θέλει να στρίψει. Μας το χαλάσει. Έλα, έλα, παίρνα βρε γιωτά. Κοίτα που πάει και σταματάει. Εδώ στρίβουμε τώρα. Γιώργο, μεταξύ μας είμαστε, ρε. Δεν έχει like και εγγραφές. Αυτά σαν Νικόλα, σας ευχαριστώ για το support όμως. Να είσαι καλά. Τώρα εδώ στο παρκάρισμα θα ρίξουμε τρελό γέλιο. Θα κάνουμε 100.000 μανούβρες. Ψηλό εύκολο φαίνεται. Πάντα έτσι λέω. Μην πω εύκολο. Πόσο μας πήρε για να φτάσουμε? Μας πήρε πάνω από μια μισή ώρα, οκ. Βλέπω τώρα πίσω. Θα θυσιώσουμε λίγο. Δεξιά το έφερα. Θα μας το πάρει έτσι. Μπα. Λωμό το πω. Έλα, τώρα είναι κομπλά. Κύριο φρενάκι. Okay. Λοιπόν, τώρα για να δούμε λίγο.
Θα γυρίσουμε σε Assetto Corsa Drift τώρα, παιδιά. Ή γενικά λίγο Assetto να τρέξουμε και λίγο. Να έχουμε μια φωτογραφία να βάλουμε. Έλεγα να το σταματήσω εδώ για να το συνεχίζω στο Twitch, αλλά δεν πήρα, το κάνω και εδώ στο YouTube. Okay, για να βγούμε από εδώ. Λοιπόν, πάει και αυτό. Το SimCab τώρα δεν το χρειαζόμαστε, οπότε κάτσε να το ρίξουμε ένα πουλο. Λοιπόν, να ανοίξουμε το Content Manager. Δεν το θέλουμε. Άκυρο και αυτό. Α, έφαγε φρίκι το SimCab. Και έχει κολλήσει το SimCab γι' αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Content Manager τώρα. Κάτσε να βάλουμε και εδώ Assetto. Με το Assetto. Il Competizione. Το Normal. Okay. Λοιπόν, για να δούμε το Content Manager θα συνεργαστεί. Μας κάνει τίποτα κολλήματα πάλι που τρώει καμιά φορά. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, μπούμε για λίγο drift. Για περιμένω να φτιάξω και τις ρυθμίσεις στο τιμόνι. Τώρα αυτό εδώ το έχω στο 5, δεν θυμάμαι, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, εμπίσου κλασικά. Α, έχει κόσμο εδώ. Τι να μας βγάζει το... Α, εδώ είναι το κουμπί join, ok. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
Τώρα με τι ταχύτητες ήμασταν όμως, ήμασταν με το Σύριακο ή είχαμε ήττα, δεν θυμάμαι καν. Ας ελπίσουμε ότι ήμασταν με το Σύριακο. Κάτσε να κάνει load όλα τα αυτοκίνητα. Τριφτάρουμε και λέει γιατί έχουμε ξεχάσει και πως είναι. Ωραία, θα χαμηλώσουμε και λίγο τον ήχο γιατί θα μας πάρει τα αυτιά τώρα. Okay, λοιπόν. Setup. Βασικά κάτσε να δω, είναι με το σασμά, μην μπεδεύω με τζάμπα. Παπαρία είναι. Κάτσε να βγω να ξαναβγω. Okay, close. Λέμε μας το πάρω το αμάξι. Shifters, okay. Πάνω. Κάτω. Okay, για πάμε. Πόσα άτομα έχει μέσα, έχει 9 άτομα μέσα. Okay. Λοιπόν, ας το 294 και άμα να τα ανεβάζουμε. Κάτσε να τα σαπουνιάσουμε λίγο εδώ, 35. Βάλε 34 και βλέπουμε. Φουλ καμπέριασμα. Μπεριάζουμε εδώ και εδώ δεν πειράζουμε τίποτα. 100%. Κόμπλε πρέπει να είμαστε. Πάμε το κολλάει λίγο. Κάτσε να χαμηλώσουμε και λίγο τον ήχο. Να μην σας πάρει τα αυτιά. Πρέπει να είναι κομπλέ εδώ. Σε μπουκώσουμε λίγο από το Eurotrack. Κάτσε να πάρουμε αυτό από πίσω. Τριάδα θα πάμε.
Άστο μάγκα. Κάτσε να δεις, δεν θα κάνει όλη την πίστα αυτός τώρα. Ωπα ρε, με κοπάνεις ο άλλος. Κάνει την πίστα αυτός όλοι, ο μπλε μας. Μαλακία κάναμε εδώ. Μαλακία έκανα και εδώ. Μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Για το αίμα λίγο. Δεν προλάβω. Σε περάσει μπροστά κάποιος. Δεν προλαβαίνουμε. Το χάλασε. Thank you.
Έλα ρε. Τι μαλάκας είναι. Μπήκαμε καθόλου καλά. Βρήκαμε πίσω. Θα τον κόψουμε τον άλλο παραλίγο. Εντάξει, δεν πρέπει να το χαλάσω. Το Βραζιλιάνο. Α, μαλαγιά κάναμε. Συμβαίνουν αυτά. Θα πάρουμε εδώ. Θα μου έρθει κανένας. Κάποιος έρχεται. Χτύπησε το λίγο. Όλοι εδώ περιμένουμε. Η τετράδα θα πάμε. Όχι ρε, πούστε.
Σκοτώθηκαμε. Μπα πήγε και ένας Ιαπωνέζος τώρα. Αυτός εκεί που έχει κάτσει τώρα θα γίνει μαλακιά. Ωπα ρε μαλακές, τι κάνετε ρε. Περιμένουμε εδώ. Σούζα τα λογάκια. Κάνουμε όλη την πίστα ρε παλικάρια, όλη την πίστα την κάνω. Άντε μαλάκες, όλη την πίστα. Κάτσε να ανεβάσω λίγο πίεση στα λάστιχα πίσω. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, πιέσεις. Κάνω 36. Να πάμε. Θα σαπουνιάσω λίγο πίσω.
Μαγεία κάναμε λοιπόν για μισό λεπτό. Λοιπόν, για μισό λεπτό να κάνουμε λίγο. Παιδιά, μισό λεπτό, επιστρέφω σε 1-2 λεπτά. Και επιστρέψαμε. Κάτσε να βγούμε από εδώ. Να πάμε στο σερβερ μετά γρήγορα. Okay.
Τα έχει τα γρήγορα, δεν τα έχει, οκ. Okay. Ένας δίνει εδώ μέσα, γιατί ρε μαλάκες. Κρίμα. Να δοκιμάσουμε και αυτό μία. Να δούμε και αυτά εδώ πώς συμπεριφέρονται. Αυτά είναι πολύ πιο γρήγορα. Αυτό και έβαλα και την ίδια πίστα να δω διαφορά. Τα έχω ξαναδοκιμάσει βέβαια. Λοιπόν, 2.15 αλλά 2.24. Και αυτά έχουν πολύ δύναμη. Turbo Volt 100. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο να πειράξω. Τώρα κάμερα δεν ξέρω ποια βολεύει. Πάμε με αυτήν. Πυροβολία. Κατώ στο τούρμπο, ίσως να είναι και υπερβολή. Είναι πιο δύσκολα αυτά. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω μάλλον πίεση στα λάστιχα. Το turbo θα το βάλω 90%. Θα το βάλω πάλι στο 30, ξέρω. Δεν ανεβάζουν γρήγορα αυτά θερμοκρασία λογικά. Λες κάτι να ξέρανε αυτοί που το είχαν στο 70% το τρούμπο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ρε, ότι και τα χέρια να του βάλεις δίνει.
Κάναμε τη μαλακία. Εκτός πίστας, αλλά εντάξει. Πετάει έξω αμέσως. Τερματίσαμε την πρώτη. Κάτι κάναμε. Κάτσε να βγούμε να πάμε σε κανένα σερβερ με κόσμο. Λοιπόν. Σαν να με Lord's Life τι έχει. Πανικός γίνεται ρε. Τίγκα όλα.
Αν το προλάβαμε το Audi. Κέιν Κράσλι, οκ. Δεν το προλάβανε, λέει. Με λίγα λόγια. Κάναμε το μερσεντικό. Μας τα πήραν γι' αυτό. Τι θα γίνει ρε. Α, πάρουμε με 3. Πήραν γι' αυτό, τι θα γίνει τώρα. Σε λίγο θα κλείσουμε κιόλας. Αύριο λογικά από γευματάκι θα στριμάρω ο Richard Burns. Όπα μπήκαμε, κατά μαύρο το BMW. Βγάλε το traction control. Qualifying overlay. Σοβαρά τώρα. Παρέχει και έβδομαι. Κάνουμε και drift. Παπαριά θα κάνουμε.
πω, δεν στρίβει με τίποτα. Α, τα πήραν για δώρα τα καλά, ρε. Εννέα, έντεκα, άρλη. Σιγά μην την προλάβω. Να βάλω ήττα. Την άρτη δεν πρέπει να την έχω πάρει ποτέ. Άντε μία βόλτα και αυτή και κλείνω. Πάει, damage 100% εδώ βλέπω. Ευτυχώς έχει το auto clutch. Γιατί τα κατεβάσματα θα πήγαιναν καρφωτά.
πάρει Lamborghini, Diablo έχει πάρει άλλο. Τώρα εδώ με κρύα λάστη. Τι κάνω ρε μαλάκας. Τα φώτα ήθελα να ανοίξω. Βολεύει αυτή η κάμερα εδώ, πά. Θα την παλέψει μέχρι το τέλος. Να διπλώσει αμέσως χωρίς traction control. Θα ανεβάσουμε πιέσεις τώρα. Α, κι άλλο θα ανεβάσω. Και 34 είναι κομπλέ βλέπω. Ο 36 μόνο είναι too much.
τώρα θα στρίβει καθόλου. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Μπα, δεν το βλέπω. Ούτε καν. Βάλτε έτσι λίγο. Να μου θα στρίψει τώρα, θα κάνει. Έτσι καλώς πίσω με το Cayman τι είναι. Ο Ρεξούλης ο Ιγάλος από πίσω. Άντε γάμισο. Πάει τόσο καλά το Cayman σε σχέση με το R. Μπράβο. Ανάτος πάλι. Καλή γρήγορη βόλτα αυτός. Αγωνιστική έκδοση της Cayman γι' αυτός. Όχι, GT4 είναι. Α, GT4 πρέπει να. Έλα, ρε γαμίσου μπάσταρδο. Άντως πάλι. Αυτός γουστάρει να πηγαίνουμε βόλτα βαρέα. Μαλάκας είναι. Ο παυτής του κάρανε τώρα. Τα υφρένει τι καλά για να μην περάσεις τώρα.
Όσουν ακόμα παγωμένα τα λάστιχα, που να πάμε τον μπουρδέλο. Α, δεν τα καταφέραμε ούτε τώρα. Το μαλάκα βγήκε πάνω. Τι έγινε τώρα, τι σώσιμο επικό ήταν αυτό. Άντε γάμισου. Κάτσε να βάλω traction control, περίμενε. Traction control off, on, πάμε βάλτε. Σε τι φόρη είναι για αυτή. Τώρα μπλέξαμε δύο. Thank you.
Όπα, αυτός με το Ferrari τα έχει πιέ. Βλέπει υπερορίες το traction control εδώ. Πάνω είναι γρήγορα έτσι το φόρ. Βγήκανε κι αυτοί, ε. Κάτσε ρε μάγκες, άμα είναι να βρω κι εγώ κανένα σοβαρό εργαλείο. Έχει τίποτα άλλο? Μπα, δεν έχει μείνει. Άρα είναι 44. Κάτσε τα αυτές. Τη φόρμα. I think it's too safe, but it's not nice. It was a difficult car to handle. Let's see now with the Ferrari 488. Άλλος έχει μπει με το κτίνος μέσα. Είναι εδώ αυτός, δεν είναι?
Κάτσε να βρούμε κανένα παλιό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κλείσω εδώ. Αύριο λογικά θα έχει Charlbenz Rally. Κάτσε εδώ να τα φτιάξω λίγο, να είναι έτοιμα. Οπότε τα λέμε αύριο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ.